Για λες. Εγώ είμαι αρρωστή. Αξέχασε ρόλη. Τι με έρθει ρε παιδιά στις διαφημίσεις, Ηλία, να θα σε δώσω τώρα. Καλά. Μου λέει, δεν μου λες. Εσένα αντιγράφανε στους δύο ξένους. Συνό, δεν ξέρω. Τώρα. Μου λέει, έκαλα τώρα. Είχες βρει εσύ, ή μου λέει εδώ, Sherlock Holmes, δικές σου ατάκες να είχαν παίξει. Λέω, οι ατάκες είναι το κόνσεπτ. Ατάκες, ο καθένας βάζει τις δικές του. Μα εμένα με ενδιαφέρει, εντάξει, το ότι θεωρώ ότι σατυρίζανε εσένα, το θεωρώ εγώ και όλη η Ελλάδα το θεωρούμε αυτό. Απλά ήθελα να μάθω αν όντως είχαν βρει πάτημα πάνω σου ή αν απλά είχαν φτιάξει ένα χαρακτήρα. Όχι μόνο, δεν το ξέρω. Γενικά είχαν βρει πάτημα. Δεν ρώτησα ποτέ τον Αλέξανδρο Ρίγα που τον ήξερα πολύ περισσότερα χρόνια πριν από αυτά. Τι έτρωγε. Όχι, βέβαια. Καθόλου τον δεν ήξερες από πάτερ ημώνες. Γιατί. Καθόλου δεν με έτρωγε. Εσένα γιατί σε τρώει τώρα. Γιατί την Όχι, γιατί δεν το είχα ρωτήσει. Όχι, 100%. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά μόλις το είπες. 100%. Θυμήθηκα τη φωνή, θυμήθηκα το όλο. Και νομίζω μας το έχει δίκιο. Η Ντίνα Κόνσταντ ήταν πάνω στην Άννα Πρετεντέρη. Η ίδια η φωνή, η ίδια η όλο το. Ίδιο στο ρόλο. Βρίσκει πέντε πράγματα, προσθέτει και άλλα 20 όταν έχει φαντασία και είσαι καλό και φτιάχνει κάτι που. Ναι, παιδιά, ήταν τέλειο. Δεν τον ρώτησα ποτέ τον Αλέξανδρο που είχα το θάρρο χρόνια πριν σου λέω. Είχαμε γνωριστεί από τη σειρά του Πάντερ Ιμών. Λοιπόν, αλλά ποτέ, ποτέ ούτε το σκέφτηκα. Εντάξει, προφανέ ήταν, αλλά. Εμεί βλέπαμε από το σπίτι και λέγαμε ίδια τη μενεγάλη. Σταματήστε να σκαλίζετε αρχεία Δευτέρα. Αρχίζει η βδομαδούλα. Σταματήστε να σκαλίζετε. Παιδιά, παρηγόρητη η Καϊλή Μινόγκ. Η μαύρη τη βρήκε, δεν τράπηκε.